Η μπάλα περνάει, το αφήγει το σουτ, πέφτει στη γωνιά του Χατζημίκος. Και πάλι μένει ο Ελευθεριακός. Και το γέμισμα δημιουργία στον άξονα κεφαλιά, η μπάλα περνάει out. Κορυφαία στιγμή για τον Ελευθεριακό. Υπάρχει επιλογή, είναι ο Βιλανάκης, εκείνος ο οποίος θα μοιράσει στον Αναστασιάδη, ο οποίος θα δοκιμάσει τη μεγάλη λόμπα, κάνει την έξοδο του Χατζηβασιλάκης. Διώχνει σε κόρνερ. Βγαίνει παράλληλη σέντα με τη μία. Θα δοκιμάσει τη γιατί η μπάλα περνάει μόλις out. Σούτ από το Χατζιαγοράκη και κάπου εδώ τελειώνει το ημίχρονο. Εδώ στο Ντιμπέ την πετάει με τη μία στον Βαλκάνη, ο οποίος ψάχνει ξεπαφή σε ευκαιρία. Και τη χάνει. Μπαίνει και πάλι στη φάση. Ένας ακόμη τη στέλνει στα δίχτυα. Είναι το 2-0 για τον Ελευθεριακό. Χωρίς να προλάβω να διακρίνω και εγώ το τι συνέβη ακριβώς. Εδώ με τον... ήταν ο Βαλκάνης στην πρώτη επαφή. Πρέπει να είναι και ο σκόρερ. Είναι η συνεργασία των δύο που απέδωσε καρπούς σε πρώτο χρόνο, έτοιμος να πάρει και το σούτ στην κίνηση. Μπάλα περνάει, κάνει τη βουτιά ο Χατζημίκος, διώχνει σε κόρνερ. Να αφήσει δύο βαθμούς πίσω τον Αστέρα Μπελογύπων. Βγαίνει με τη μία η σέντρα η κεφαλιά, γκολ από τον Ντιμπέ. 3-0. Θα μοιράσει με τη μία στον άξονα από τα αριστερά, υπάρχει επιλογή. Θα πατήσει περιοχή πάντοτε, από τα αριστερά υπάρχει πέναλτι βέβαια. Πέναλτι στο Χατζηγυριακίδη. Στην μπάλα ο Χατζιαγοράκης. Απέναντι από τον Χατζηβασιλάκη. Χατζιαγοράκης λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί γκολ. 3-1. 3-1 λοιπόν. Μειώνει τη διαφορά ο Αστέρας Αμπελογύπων. Στον άξονα θα φύγει το σουτ στην κίνηση. Η μπάλα περνάει, διώχνει όπως ο Χατζημίκος. Εμένει και πάλι στην επίθεση πρώτος ο center four. Η μπάλα πίσω στο Χατζημίκο και πάλι. Κατεβαίνει κατά μέτωπο από τα δεξιά σε πρώτο χρόνο. Συγκλίνει προς τον άξονα, ψάχνει χώρο για το σουτ. Το κάνει σε πρώτο χρόνο και πάλι στο δοκάρι μπάλα. Ο Αστέρας το κυνηγάει όσο τίποτα άλλο.